Καλημέρα, Λεωνίδα Βατικιώτη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Για πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ, γιατί φτάσαμε στο σημείο, και θα ξεκινήσω από αυτό πριν πάω στο κυρίως μενού, στο σημείο να μετράμε, με συγχωρείς, ακόμη και το «Πέρδεστε των Αγελάδων». Έχουμε φτάσει σε τέτοια. Η Καλύπηγος Κίτμαν, φοβερή ηθοποιός, δεν λέω, και ωραία γυναίκα, να κάνει σποτ για το πώς με τα έντομα θα πάμε σε μία πράσινη φαγία, πρασινοφαγία, να το πω έτσι. Αλλά την ίδια ώρα βλέπεις αγρότες παντού να αντιλαμβάνονται άλλα πράγματα. Ναι, πρέπει να τα διαχωρίσουμε, είναι η άποψή μου, Γιώργο. Κατά την άποψή μου, κλιματική κρίση υφίσταται, με την σημαντική διαφορά πως αυτή η κρίση είναι ανθρωπογενής, με την εξής έννοια, ότι δεν πρόκειται για μια αλλαγή η οποία προήλθε από μια έκρηξη ηφαιστείου. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της είναι πως προκαλείται από τις εκπομπές αερίων, τα οποία είναι επικίνδυνα για το θερμοκήπιο, και έχει την αρχή της στη βιομηχανική επανάσταση, όπως ξεκίνησε στη Δυτική Ευρώπη και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η ουσιώδης διαφορά της. Και ας συμφωνήσουμε ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Και εδώ ακριβώς είναι που εντοπίζονται οι διαφωνίες. Η αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι η συνεδρίαση των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που έγινε πριν λίγες μέρες στις Βρυξέλλες, όπου εκεί αποφάσισαν διάφορα μέτρα που θα μας φτωχοποιήσουν όλους, με μια μικρή εξαίρεση. Πρόκειται για μέτρα τα οποία υποτίθεται ότι έχουν στόχο να μειώσουν τις εκπομπές επικίνδυνων αερίων στο θερμοκήπιο. Για παράδειγμα, ένα από τα μέτρα αυτά είναι πως από 1η-1η του 2035 απαγορεύεται πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πώληση αυτοκινήτων με μηχανές εσωτερικής καύσης. Μιλάμε για τα κλασικά αυτοκίνητα τα οποία γνωρίζουμε, έτσι, με βενζίνη, με πετρέλαιο κτλ. Από αυτήν όμως την οδηγία, από αυτόν τον κανόνα, υπάρχει μια μικρή εξαίρεση. Η εξαίρεση αφορά τους κατασκευαστές αυτοκινήτων που παράγουν λιγότερα από 1.000 κομμάτια ετησίως. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η παραγωγή είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Είναι η Ferrari, η Maserati, η Lamborghini και ορισμένες άλλες 2-3 μάρκες ακόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για αυτοκίνητα που στοιχίζουν 2 και 3 εκατομμύρια ευρώ να τα αγοράσεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η συνέπεια αυτού του νόμου θα είναι η εξής. Ένα αυτοκίνητο που έχει ένας συνταξιούχος, ένας άνθρωπος που ζει σε ένα απομακρυσμένο χωριό και μπορεί να το έχει πάρει με 2-3-5.000 ευρώ ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και το έχει για να μετακινείται, να πηγαίνει να κάνει τα ψώνια του, να κατεβαίνει στην πόλη, να κάνει τις δουλειές του με την κρατική γραφειοκρατία, θα απαγορευτεί να κυκλοφορεί αυτό το αυτοκίνητο. Ενώ ένας ζάπλουτος, ο οποίος έχει μία Lamborghini που θα έχει δώσει ακόμα και 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια για να την αγοράσει, θα έχει το δικαίωμα να την κυκλοφορεί. Καταλαβαίνουμε εδώ πως έχουμε μια ευαισθησία 2 ταχυτήτων. Έχουμε μια ευαισθησία η οποία είναι εξαιρετικά αυστηρή, εξαντλεί όλα τα περιθώρια αυστηρότητας όταν πρόκειται για το φτωχό, για το λαϊκό κόσμο. Από την άλλη τη μεριά όμως αυτή η ίδια ακριβώς η ευαισθησία δεν υπάρχει όταν πρόκειται να γίνει αυστηρή και να επιβάλλει περιορισμούς απέναντι σε φτωχούς. Τα ίδια μέτρα τα βλέπουμε με διαφορετικούς όρους ακόμα και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, πρόσφατα με την ψήφιση του κλιματικού νόμου είδαμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ξεπερνάει πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ακόμα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια σειρά από μέτρα τα οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, το πιο χαρακτηριστικό είναι το μέτρο που σχετίζεται πάλι με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων με μηχανές εσωτερικής καύσης. 2030 είναι το όριο το οποίο ψηφίστηκε για την Ελλάδα. Είδαμε επίσης να ψηφίζεται ένας εξίσου αυστηρός νόμος για τους λέβητες που έχουν τα σπίτια για τα καλοριφέρ, για το πετρέλαιο. Αυτά είναι μέτρα τα οποία σε λίγα χρόνια θα έχουν ως αποτέλεσμα να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και να βγάλουμε πολλά χιλιάρικα
προκειμένου να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι στιγμής. Ουσιαστικά δηλαδή αυξάνεται απότομα η διαχείριση της καθημερινότητάς μας, Γιώργο. Αυτό είναι το οποίο είμαστε ενώπιον αυτής της κατάστασης. Στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίστηκαν επίσης και άλλα μέτρα τα οποία θα έχουν δραματικές επιπτώσεις στο κόστος ζωής των πολιτών. Ψηφίστηκε, για παράδειγμα, να δημιουργηθεί χρηματιστήριο στο οποίο θα μπουν τα δικαιώματα ρήπων για τις μεταφορές. Ακόμα ένα επιπλέον χρηματιστήριο στο οποίο θα μπουν τα δικαιώματα ρήπων για τα καύσιμα θέρμανσης. Πρακτικά δηλαδή αυτό το οποίο έκαναν με τους λιγνίτες στην Ελλάδα που επέβαλαν έναν φόρο άνθρακα, θα πάνε να το επιβάλλουν τα εισιτήρια, και το αποτέλεσμα θα είναι από τα εισιτήρια των πλοίων, των αεροπλάνων, των λεωφορείων και οποιοδήποτε άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιεί συμβατικούς κινητήρες να αυξηθεί το κόστος του, όπως επίσης θα κληθούμε σε λίγα χρόνια να πληρώνουμε και για τη ρύπανση που προκαλούν τα σπίτια μας, επειδή έχουμε το φράσος, έχουμε την ανέδεια να θέλουμε τα σπίτια μας να είναι ζεστά, Γιώργο. Θα πρέπει να πούμε στον αντίποδα, για να δείξουμε μόνο την αντίθεση που υπάρχει, ότι ταυτόχρονα η κυβέρνηση αποφάσισε να νομιμοποιήσει τα δασικά αφαίρετα. Πλέον με 250 ευρώ που θα πληρώνει ο κάθε πολίτης που έχει κατασκευάσει μέσα στο δάσος σπίτια, θα μπορεί να το νομιμοποιεί. Και εδώ έχω πραγματικά την απορία, ποιο θα είναι το αποτύπωμα στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και άλλων βλαβερών αερίων από αυτά. Λεωνίδα, με συγχωρείς, εδώ υπάρχει η τροπολογία για το Natura, η ΑΠΕ μέσα σε Natura. Και μάλιστα βιομηχανικού τύπου, λοιπόν. Ακριβώς. Άρα, Λεωνίδα, εάν το συνδυάσω αυτό με αυτό που συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή, οι αγρότες έχουν ξεσηκωθεί. Και δεν μιλάει κανείς, ένα μήνα στην Ολλανδία, και αυτό επεκτείνεται. Αν το συνδυάσω ότι στη Σριλάνκα έπεσαν κυβερνήσεις από την πείνα. Αν προσθέσω την ενεργειακή κρίση που είναι βαριά, ιδίως για τους πολίτες. Ποιος το περίμενε στη Γερμανία να παίρνεις με δελτίο τρόφιμο στο Βερολίνο και αλλαχού και να ανακοινώνεται και συγκεκριμένη θερμοκρασία θέρμανσης το χειμώνα από τώρα. Έτσι, και μάλιστα πάμε. Στη Γερμανία ανακοίνωσαν ότι θα αρχίζουν από τώρα να σχεδιάζουν ποια σημεία το χειμώνα θα έχουν ζέστη για να πηγαίνουν εκεί οι πολίτες. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει και μία άλλη όψη, που σημαίνει ότι μην περιμένετε σπίτια σας να έχετε θέρμανση, ακόμα και όταν θα το ακριβίνουμε τόσο πολύ που δεν θα μπορείτε να ανοίγετε το καλοριφέρ όποτε θέλετε, δεν θα υπάρχει. Και γι' αυτό το λόγο αρχίζουν να προνοούν από τώρα με τη γνωστή γερμανική μεθοδικότητά τους ποια σημεία θα είναι ζεστά το χειμώνα για να πηγαίνουν οι πολίτες. Σε σχέση με την Ολλανδία πάλι πρέπει να επισημάνουμε τις ακριβείς αιτίες της εξέγερσης των αγροτών, που είναι πάρα πολύ ασυνήθιστο το φαινόμενο για τη συγκεκριμένη χώρα. Ο λόγος που οι αγρότες της Ολλανδίας είναι στο δρόμο εδώ και 3 εβδομάδες είναι τα όρια για τις εκπομπές αζότου που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να μειώσει πάλι τα επιβλαβή αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εγώ, Γιώργο, λέω το εξής. Ας υποθέσουμε ότι πράγματι πρέπει να γίνει κάτι για να μειωθούν τα αέρια, να μπορέσει να καθαρίσει το περιβάλλον. Ας σκεφτούμε, άμα θέλεις, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, ας κάνουμε μια αναδρομή στα μέτρα που πάρθηκαν για να καταργηθούν οι καλλιέργειες του καπνού. Ήταν καλό ή κακό? Καλό ήταν. Το ερώτημα είναι το εξής. Έπρεπε να καταργηθεί το τσιγάρο, έπρεπε να μειωθούν οι καλλιέργειες. Το ερώτημα είναι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εξαρτάται η ζωή τους από αυτές τις καλλιέργειες, θα αποζημιωθούν όπως πρέπει? Πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, μήπως αυτά τα μέτρα γίνονται μοχλός, γίνονται ένα μέσο έτσι ώστε να βγουν από την οικονομία, από την παραγωγή, οι πιο φτωχοί, και να γίνει ένα μέσο έτσι ώστε να αυξηθούν, για παράδειγμα, οι ήδη μεγάλοι κλήροι σε βάρος των φτωχών? Πιστεύω ότι αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει στην Ολλανδία, και μπορούμε εύκολα να προβλέψουμε όλοι μας ότι εάν η κυβέρνηση είχε προνοήσει να πάρει μέτρα ανακούφισης των φτωχών αγροτών και αποζημίωσης για την οικονομική ζημιά που θα επέλθει, δεν θα υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις. Λεωνίδα, το αφήνεις έξω από το κάδρο το γεγονός ότι την ίδια στιγμή εκ του παραλλήλου προωθούνται πολιτικές για κρέας εργαστηρίου, τεχνητά δηλαδή,
φτιαγμένο στο όνομα της αντιμετώπισης της πείνας και τα λοιπά, το άλλο είναι καλό, αλλά κρέας εργαστηρίου. Η κυρία Κίτμαν είναι πανέμορφη και καλή ηθοποιός, αλλά εδώ διαφημίζει τώρα τρώτε έντομα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ε? Ναι, και μεγάλο, να το πω και αυτό, γιατί σωστά το θέσες, μεγαλοεπενδυτές αγοράζουν αβέρτα μπάγκα μικρό κλήρο και τον ενοποιούν. Ναι, από την άλλη τη μεριά όμως πρέπει να δούμε ότι και η βιομηχανία του κρέατος όπως είναι σήμερα αποτελεί εμπόδιο για να μπορέσει να βελτιωθούν τα διατροφικά συνήθεια. Τα διατροφικά συνήθεια, Γιώργο, ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό σήμερα για πολλές από τις ασθένειες που υπάρχουν. Ο κόσμος τρώει πολύ κρέας. Εμείς δηλαδή στην Ελλάδα τρώμε πολύ κρέας. Το κρέας πρέπει να μειωθεί. Τα επίπεδα της παχυσαρκίας είναι πολύ μεγάλα στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε φυσικά, όλοι μας ξέρουμε, βλέπουμε. Τρώμε κρέας ή τρανς κρέας. Αυτό έχει σημασία. Γιατί το καλό κρέας δεν παίρνει σκύλα. Το καλό κρέας. Έτσι. Ναι. Εμείς μπορούμε να δούμε κάλλιστα ότι στις φτωχές χώρες ο κόσμος είναι πολύ παχής λόγω του ότι τρώει κακής ποιότητας φαγητό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν τα διατροφικά μας συνήθεια, να ξεπεράσουμε διατροφικά συνήθεια τα οποία έχουν αποδειχθεί πολλαπλώς λαβερά για τον οργανισμό, να τρώμε περισσότερα φρούτα, περισσότερα χόρτα και λιγότερα κρέατα. Το ερώτημα είναι αυτό να μην γίνει ένα μέσο για να φτωχοποιηθεί ο κόσμος. Πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε τα νέα διατροφικά συνήθεια να μην δημιουργήσουν μια νέα κατηγορία πολιτών που θα έχει πρόσβαση σε τροφές που θα έχουν τις τιμές των βιολογικών, για να το πω πάρα πολύ απλά, θα είναι δηλαδή απλησίαστα, και η πλειοψηφία να συνεχίζει να υποσιτίζεται. Αυτό πάντως που πρέπει να επισημάνουμε, Γιώργο, είναι το εξής, πως δεν είναι αυτή η συγκεκριμένη περίοδος ή μια περίοδος που ενδείκνεται για τέτοιου βάθους αλλαγές. Είμαστε ενώπιον μιας ενεργειακής κρίσης. Αυτό το οποίο έχουμε δει όλοι μας από την εμπειρία όλοι μας είναι ουσιαστικά να χρησιμοποιούνται χωράφια, κτήματα τα οποία κάλλιστα θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρώτης πηγής μέσω για καλλιέργειες υψηλής απόδοσης, να γίνονται φωτοβολταϊκά. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ανεμογεννήτριες. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά το ενεργειακό να λύνεται σε βάρος του διατροφικού προβλήματος. Έχουμε επίσης τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας να οξύνουν την επισιτιστική κρίση, να δημιουργούν ενεργειακή κρίση και να δημιουργούν και οικονομική κρίση. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον λοιπόν, που κανένας πραγματικά δεν ξέρει τι θα γίνει από Σεπτέμβρη, και αν εμείς στοχοποιηθούμε ενώ το βόρειο ημισφαίριο με τα βεβαιότητα στο νότιο ημισφαίριο θα πεινάσει και θα πεθαίνει από την πείνα, εάν το εισόδημά σου είναι 2 δολάρια την ημέρα, μία αύξηση κατά 100% στο ψωμί, σημαίνει ότι δεν θα φας, πάρα πολύ απλά. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη ποιοτική διαφορά μεταξύ των συνεπειών στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο. Σε μια τέτοια λοιπόν συγκυρία να προωθούνται πολιτικές οι οποίες σίγουρα θα έχουν κλειδονισμούς και ακόμα πιο σίγουρα θα βλάψουν τους φτωχούς, είναι αυτοκαταστροφικό ή είναι σύνδρομο Μαρίας Αντουανέτας. Εγώ θα μειώσω το άζωτο, κοιτάξτε, αν μερικά εκατομμύρια αγρότες πεινάσουν ή αν τέλος πάντων δεν έχουν να φάνε στο Σουδάν, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Η πράξη έχει δείξει πως μας ενδιαφέρει και με το παραπάνω. Να θυμίσουμε ότι η Αραβική Άνοιξη ξέσπασε όταν αυξήθηκαν υπέρμετρα οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης, αρχής γενομένης από την Τινησία, το Μαρόκο, και μετά εξέσπασε σε όλη και έφτασε μέχρι τη Μέση Ανατολή. Ξεχάσαμε το μανάβι. Ξεχάσαμε το μανάβι που σκότωσαν και ξεκίνησε ένας... Αυτοπυρπολήθηκε. Μπράβο. Τον οδήγησαν. Τυχιούχος. Λεωνίδα, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε. Μισό λεπτό. Επειδή έχω εδώ σήμερα τη χαρά να έχω ένα ακροατή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήρθε διακοπές στην Κρήτη. Βέβαια, το μυαλό του, αν έστεκε σοβαρά, θα ήταν στη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Δεν θα ήταν στο στούντιο. Ήρθε εδώ να μας δει από κοντά. Είναι ο φίλος μου ο Κούλης, ο Κωνσταντινίδης. Σε έχει ακούσει συχνά πυκνά. Θέλει και αυτός ως ακροατής που μετέχει σήμερα στην εκπομπή να σου θέσει ένα ερώτημα. Έλα, Κούλη μου. Πολύ ευχαρίστως. Καλημέρα, κύριε Λεωνίδα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, αναφερθήκατε στις Natura. Από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι πως πάει το πράγμα, η Natura είναι ένα φιλέτο για λίγους. Δηλαδή χαρακτηρίζουμε μια περιοχή η οποία είναι προστατευόμενη και την εκμεταλλεύονται κάποιοι μερικοί συγκεκριμένοι. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, έχετε υπόψη, ή γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι δημιουργούν ένα
ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθούν κάποιοι μεγάλοι παίχτες, ας πούμε, και θα κάνουν επενδύσεις. Με ρωτήσατε εάν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου μπορούν να τοποθετηθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ατούρα συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω να σου το απαντήσω εάν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι στην Ελλάδα θα έχει καταστροφικές συνέπειες λόγω του ότι ξέρουμε ότι στην Ελλάδα το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευάλωτο, πολύ πιο ευάλωτο από ό,τι είναι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ξέρουμε επίσης ότι αυτό το τελείριο, αυτός ο παραλογισμός που υπάρχει με την τοποθέτηση ειδικά ανεμογεννητριών και δευτερευόντως φωτοβολταϊκών σε κάθε γωνιά της γης δεν υπάρχει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας λόγω του ότι έχουν καταστρατηγηθεί αυτοί οι ελεύθεροι χώροι. Η άποψή μου είναι πως θα έπρεπε να είναι προϋπόθεση η συνένεση των τοπικών κοινωνιών προκειμένου να εγκατασταθούν τέτοιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και αυτή η πλευρά της διαδικασίας έχει περισσότερο νόημα τώρα που ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες ακόμα και στις θάλασσες. Το αποτέλεσμα θα είναι μεγάλα οικόπεδα να αποκλείονται από το ψάρεμα, να πάψουν να είναι περιοχές διέλευσης σκαφών, χώρια την αισθητική πλευρά του θέματος, όταν θα καθόμαστε στην παραλία και θα βλέπουμε μπροστά μας ένα διαπέραστο τείχος από ανεμογεννήτρια. Λεωνίδα μου λέει εδώ ο ακροατής, γιατί ο χρόνος πιέζει και θέλω όσο πιο σύντομα μπορείς να απαντήσεις. Έχεις μερικά ερωτήματα ακροατών εκτός στούντιο τώρα. Μια ερώτηση λέει για τον κύριο Βατικιώτη. Εκτιμά, σύμφωνα και με τις οικονομικές του γνώσεις, ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που κάνει, πως διαμορφώνεται μια νέα μορφή ιδιοκτησίας των μέσων γεωργικής παραγωγής, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ο σύγχρονος εταιρικός φεουδαλισμός. Και ένας άλλος φίλος λέει εδώ πέρα, καλημέρα, ακούω, λέει, τον εξαιρετικό κύριο Βατικιώτη. Την περασμένη Παρασκευή, κύριε Σαχίνη, στην εκπομπή σας, ο γιατρός Ιωαννίδης είπε κάτι σε μια φράση του. Όταν ρωτήθηκε για τις αγορές γης από δισεκατομμυρίουχους, είπε ότι πάμε ολοταχώς προς το Μεσαίωνα και τη φεουδαρχία. Αυτό μήπως δεν είναι σχήμα λόγου και είναι πολιτικός και οικονομικός, λέει, σχεδιασμός? Συμφωνώ με το χαρακτηρισμό, αυτή τη συμπυκνωμένη φράση που ανέφερε ο πρώτος ακροατής. Και είναι αποτέλεσμα της εξής διαδικασίας. Αυτό που βλέπουμε στη προϊόντος του χρόνου είναι ουσιαστικά η γεωργία να είναι αποτέλεσμα επενδύσεων κεφαλαίου και όχι έντασης εργασίας, ούτε καν έντασης γης. Ξέρουν πολύ καλύτερα οι άνθρωποι από την Κρήτη από ότι εμείς οι υδροπονικές καλλιέργειες, μια σειρά νέου τύπου καλλιέργειες, οι οποίες έχουν απεξαρτήσει την παραγωγή τροφίμων ακόμα και από τη γη. Αυτά καταλαβαίνουμε ότι όσο θα μπορούσαν θεωρητικά να λύσουν το πρόβλημα της πείνας στον κόσμο, δυστυχώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχει μια άλλη προϋπόθεση για να μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό όμως το οποίο διαπιστώνουμε πιο άμεσα είναι να συντελείται αυτή η μετάβαση σε βάρος της πλειοψηφίας των αγροτών. Ταυτόχρονα δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι φτωχοποιείται η ύπαιθρος, και επίσης στα αστικά κέντρα το κόστος της διατροφής αυξάνεται. Ενώ λοιπόν έχουμε να αυξάνεται η παραγωγή, να γίνεται πιο εκμηχανισμένη, να μπορούν να καλλιεργηθούν ήδη και τους 12 μήνες του χρόνου, ταυτόχρονα το κόστος διαβίωσης της πόλης αυξάνεται υπέρμετρα. Μάλιστα. Λεωνίδας Βατικιώτης, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Και εγώ σε ευχαριστώ. Λεωνίδα, διακοπές εσύ δεν έχεις? Ο Κούλης ήρθε διακοπές και ήρθε στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.